Πάσχα των Καθολικών έφερε σήμερα νέο κύμα μαζικών αφίξεων στο νησί. Πάνω από 30 οι αφίξεις που προσέγγισε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης το Σάββατο και την Κυριακή. Το Καθολικό Πάσχα δίνει την ευκαιρία σε πολλούς τουρίστες στο νησί, με αρκετά ξενοδοχεία να έχουν ανοίξει στην Κρήτη. Crete is a big island. You can make a lot of excursions. It's interesting culture, everything, city, passing. Yeah, it's perfect. Yeah. You like the weather here? Yes. Yeah. It's much more better than in Austria. Visit and walking in mountain. Με αφορμή τις μαζικές αφίξεις, αισιόδοξοι δηλώνουν οι οδηγοί ταξί που αυτό το Σαββατοκύριακο είδαν τη δουλειά τους να ανεβαίνει λόγω των δεκάδων πτήσεων. Ότι ακούγεται καλά. Από ό,τι ακούγεται λένε καλύτερα για που πέρυσι. Τώρα θα δείξει πορεία. Ευελπιστούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν φέτος. Το θέλουμε. Έχουν αρχίσει οι πτήσεις. Δεν είναι όλα τα ξενοδοχεία ανοιχτά. Ξεκίνησε η πτήση γιατί γνωρίζετε ότι έχουν το Καθολικό Πάσχα. Περιμένουμε να ανοίξει η σεζόν κοντά στο δικό μας Πάσχα και να κλείσει Νοέμβρη πάλι όπως έκλεισε και πέρυσι προς τα τέλη του Νοεμβρίου. Μία ακόμα τουριστική σεζόν ξεκίνησε με τους οδηγούς ταξί να ελπίζουν σε καλύτερους δείκτες σε σχέση με πέρυσι. Ξεκίνησε η σεζόν σιγά σιγά. Εντάξει. Δουλίτσα καλή δεν έχουμε ακόμα εμείς. Έχουν κάποια γραφεία, ξενοδοχεία είναι ακόμα κλειστά τα περισσότερα. Εντάξει. I visit the historical site and maybe swim and maybe the natural site. I know that you have a very beautiful site natural. To visit. To swim. Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί, Ολλανδοί, Ελβετοί και Βέλγοι πάτησαν πόδι στην Κρήτη με πτήσεις που έφτασαν στο Ηράκλειο από μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.